Έλαβα ένα κείμενο από τον στρατηγό τον Δημήτρη Αλευρομάγιο. Ο αγαπητός μου στρατηγός αναφέρεται σε κάτι άλλο. Ότι ενώ ο Ερντογάν γίνεται ίνδαλμα πλέον στον αραβικό κόσμο και η Τουρκία, η οποία για δεκαετίες ολόκληρες, εμείς έτσι μεγαλώσαμε, ήταν μολονότιμη ισλαμική χώρα, ήταν το μαύρο πρόβατο στον ισλαμικό κόσμο, σχεδόν μαύρο πρόβατο, τώρα οδεύει αισίως στο να παίξει ηγετικό ρόλο και στον αραβικό κόσμο, στον ισλαμικό γενικότερο κόσμο. Για να βάλει ένα ακόμα θεράκι, ή αν θέλετε ογκόλυθο, όχι θεράκι, ογκόλυθο, στην επίτευξη του μεγάλου σκοπού, όπως λέει ο Νταβούτογλου, Αχμέντ Νταβούτογλου, που είναι και σύμβουλος στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής του Τούρκου Πρωθυπουργού, στο μεγάλο αυτό σχέδιο, το οποίο αναβαθμίζει την Τουρκία σε μια περιφερειακή, όχι δύναμη, υπερδύναμη, η οποία θα μπορεί να ελέγχει ή να έχει κάτω από την επιρροή της μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση του πλανήτη μας, αρχίζοντας από την κεντρική Μικρά Ασία και φτάνοντας μέχρι τον Ατλαντικό ωκεάνο. Και βεβαίως από την άλλη την πλευρά μέχρι την καρδιά των Βαλκανίων, όλος αυτός ο χώρος. Ο στρατηγός λοιπόν, ο κ. Αλευρομάγειρος, λέει κάπου, ενθυμείται ότι είχε πάει στην Παλαιστίνη και η Ελλάδα, λέει, τότε τον είχε πάει, είχε μόλις αποκαταστήσει τις σχέσεις της, τις διπλωματικές εννοώ, με το Ισραήλ. Ρωτούσε λοιπόν ο στρατηγός τον εκεί πρέσβη, τον Έλληνα πρέσβη, πώς είδαν οι Παλαιστίνοι την αποκατάσταση των ευρωπαϊκών σχέσεων με την Ελλάδα. Και η απάντηση είναι η εξής που είχε λάβει. Οι Παλαιστίνοι ενθυμούνται ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου υπεδέχθη προσωπικά τον Γιασέρ Αραφάτ στο Φάληρο το 1982, όταν όλοι τον έλεγαν τρομοκράτη, και θυμούνται επίσης ότι τους διέθεσε πλοία για να τους σώσει από την καταστροφή και λένε ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, σίγουρα το κάνει για το καλό μας. Στέλνει λοιπόν ο στρατηγός μας, έστειλε το βίντεο του διαπληκτισμού του Τούρκου Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ισραήλ. Και ότι είναι μια άλλη πτυχή αυτή. Ταυτοχρόνως ο Ερντογάν αναδεικνύεται ήρωας του αραβικού κόσμου. Και αυτό είναι βέβαια μέσα στο σχέδιο. Και το είπαμε μέχρι τώρα. Συνεχίζει όμως ο στρατηγός. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα ακούστηκε μόνο με τη γενναία παρουσία των εθελοντών του πλοίου αρίων της Ελεύθερης Γάζας και την επίσκεψη της Γενικής Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Ραμάλα, αυτήν εδέχθη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να την ενημερώσει, ενώ στο εσωτερικό το κυρίαρχο θέμα είναι η προανακριτική για το Βατοπέδι, η Βατοπέδι με αλφαγιώτα ή με αλφαγιώτα ή με έψιλον, είναι, βλέπετε, αυτό ένα τεράστιο θέμα, είναι η εξέγερση του Δεκέμβρη, είναι τα τρακτέρ, ενώ στη συγκέντρωση για τη συμπαράσταση στην Παλαιστίνη μόλις με τα βίας μαζεύτηκαν 1.500 άτομα, παρετηρεί ο στρατηγός.
όταν ο Τούρκος Πρωθυπουργός και ενώ αντιμετωπίζει το τεράστιο θέμα του Εργενεκών, δηλαδή αν γινόταν κάτι αντίστοιχο Εργενεκών στην Ελλάδα, θα είχε τερματίσει η ύπαρξη της χώρας μας, λέει, και σου συμφωνώ μαζί με τον κύριο Λευρομάγειρο, δίνει παράσταση πλήρους στήριξης των Παλαιστινίων, παρουσία του Μπαν και Μουν, του Περές, του Μουασά, και στο πιο κεντρικό φόρουμ του Νταβός, και σηκώνεται και περιφρονεί τον Περές και όλους τους άλλους, ακόμη και ο Μουσά δεν τόλμησε να φύγει, γιατί να μην λατρευτεί από τους Τούρκους και τους Άραβες. Εμείς αντίθετα, ενώ έχουμε πρόσφατα την ομολογία του Τούρκου θεατρίνου για τις δολοφονίες εχμαλώτων, προσπαθούμε να ψελίσουμε κάτι και στην Κύπρο διάφοροι ανεγκέφαλοι της καταστροφικής πολιτικής του καταστρόφια σπέβδουν να δηλώσουν οι ευήθεις στην, ότι εντάξει, και εμείς κάνουμε τα ίδια. Αυτό που είπα προηγουμένως, αυτό που λέει ο Δρουσιώτης, και εμείς κάναμε τα ίδια. Λοιπόν, που κι αν ήταν αλήθεια, κάτι θα ήταν, αλλά είναι συκοφαντικό, εγκληματικό ψέμα, βεβαίως. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, δεν τόλμησε να ψελίσει κάποια διαμαρτυρία στον αντιπρόεδρο του Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ που δολοφονούσε τους Παλαιστινίους. Είναι εύστοχη η παρατήρηση του στρατηγού. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός δεν κατέκτησε βέβαια τους Άραβες, οι οποίοι πολύ καλά γνωρίζουν τη συμμαχία Τουρκίας-Ισραήλ. Και προχθές ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, όταν ρωτήθηκε αν συνομιλεί με τον Έρντογαν, είπε όχι, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς, μιλάμε μαζί τους χωρίς μεσολαβητή. Όμως το παιχνίδι και σε μεγάλο βαθμό στην ουσία, αλλά σε εντυπώσεις τουλάχιστον, το κέρδισε και μέσα στην Τουρκία και στον αραβικό κόσμο. Και βέβαια εδώ πέρα κάνει την σύγκριση με την Ελλάδα, όπου η Ελλάδα βλέπεις είναι ανύπαρκτη μπροστά στην ρωμαλαία παρουσία της Τουρκίας και στον αραβικό κόσμο και σε ύφος. Δεν έχονται αντιληφθεί ότι ενώ η Τουρκία εξελίσσεται σε μια υπερδύναμη περιφερειακή, συρρυκνώνεται η Ελλάδα, όχι μόνο σε θέματα κυριαρχίας για παράδειγμα, που αναφέραμε άλλες φορές, όπως είναι αυτό το η αναδιαμόρφωση του εναέριου χώρου, του ΦΥΡ, ουσιαστικά είναι η συρρήκνωσή του. Πέραν τούτου, αυτό θα αφήσουμε. Δεν είναι μόνο η συρρήκνωση της κυριαρχίας, είναι και η συρρήκνωση της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας. Η χώρα μας ουσιαστικά είναι μία ανύπαρκτη χώρα, μία χώρα με πολύ μειωμένη τη σημασία, τουλάχιστον στα δρόμενα, στα διεθνή δρόμενα. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.